Έχουμε ήδη αναφέρει την απογευματινή συνάντηση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας με τον κύριο Ακιντζή. Φαίνεται όμως ότι είναι δυνατόν να υπάρξει, τουλάχιστον αναμένεται να υπάρξει άλλη μία συνάντηση αύριο στις 11 το πρωί, διαφορετικού τύπου αυτή τη φορά. Πρόκειται για το Στέλιος Philanthropic Foundation, φιλανθρωπικό ίδρυμα Στέλιου Χατζιβάνου, το οποίο απονέμει τα δικοινωτικά βραβεία αύριο στις 11 και αναμένεται να παραστούν οι δύο ηγέτες. Εδώ μαζί μας ο πρόεδρος και ιδρυτής του Ιδρύματος, Στέλιος Χατζιβάνου. Κύριε Χατζιβάνου, καλώς ήρθατε στην εκπομπή και στην Κύπρο. Και πέστε μας, παρακαλώ, αναμένετε αύριο τους δύο ηγέτες στην τελετή. Καλό απόγευμα, ευχαριστώ που με καλέσατε. Δυστυχώς, ενώ είχαμε καλέσει και τους δύο ηγέτες, πριν από μία-δύο εβδομάδες περίπου, το γραφείο του κ. Ακιντζή μας είπε ότι επειδή υπάρχουν διαπραγματεύσεις, δεν θα έχει χρόνο να έρθει. Δυστυχώς. Οπότε δεν θα έρθει ούτε ο πρόεδρος. Είναι λυπηρό αυτό, αλλά ο πρόεδρος Αναστασιάδης μας είπε ότι θα έρθει. Θα έρθει ο πρόεδρος, αλλά όχι ο κ. Ακιντζή. Ναι. Μάλιστα, τώρα είναι απονομή διακοινωτικών βραβείων. Υπενθυμίστε μας, κύριε Χατζιάνου, τι βραβεία είναι αυτά και σε ποιους απονέμονται. Ξεκινήσαμε πριν από 8 χρόνια. Δεν είναι κάτι πρόσφατο ούτε. Ναι, το γνωρίζουμε. Ναι, και δίνονται ετησίως και βεβαίως, πέρσι έγινε. Βεβαίως, πολλά χρόνια τώρα. Περνώντας σήμερα στην άλλη μεριά, θυμήθηκα ότι τα σύνορα ανοίξαν το 2004. Νομίζω ότι το 2005 πήγα για πρώτη φορά εγώ. Και τότε απόφασα ότι πρέπει να κάνω κάτι να βοηθήσω την ιδιαίτερη πατρίδα μου. Και είχα αυτή την ιδέα ότι εάν βοηθήσεις επιχειρηματίες καταρχήν να συνεργαστούν, δηλαδή ένας Ελληνοκύπριος και ένας Τουρκοκύπριος επιχειρηματίες, να κάνουν μια συνεργασία επαγγελματική καταρχήν, μπορείς να βοηθήσεις την ειρήνη στο νησί. Δηλαδή, εγώ δεν πάω να λύσω πολιτικά προβλήματα, δεν είμαι πολιτικός, είμαι επιχειρηματίας. Καλό θέλω να κάνω, να βοηθήσω. Οπότε σκέφτηκα ότι ξεκινώντας με τους επιχειρηματίες θα μπορέσεις να βρεις έναν τρόπο να υπάρχει συνεργασία και ειρήνη ανάμεσα στις δύο κοινότητες. Βέβαια, το τι συνειδητοποίησαμε είναι ότι με τα χρόνια. Όχι μόνο τα νούμερα ανεβαίνουν, δηλαδή περισσότερος κόσμος ενδιαφέρεται να συνεργαστεί, αλλά κάναμε και μια διεύρυνση, αν θέλετε, του σκοπού. Δηλαδή, δεν είναι πια μόνο επιχειρήσεις, είναι τέχνες, είναι αθλητισμός, είναι μέχρι και η ίδια η ζωή. Δηλαδή, συνειδητοποιούμε ότι όλο και περισσότεροι άνθρωποι, να σας δώσω έτσι απλά νούμερα. Την πρώτη χρονιά δώσαμε 5 βραβεία, είναι ζήτημα αν πήραμε 10 αιτήσεις. Φέτος, 8η χρονιά, πήραμε 215 αιτήσεις. 2-15 σημαίνει 430 άτομα, γιατί κάθε ομάδα, κάθε αίτηση είναι ένας Ελληνοκύπριος, ένας Τουρκοκύπριος. Οπότε ήδη καταφέραμε να πείσουμε αυτούς τους 430 ανθρώπους να συνεργαστούν, να έχουν μια καλή σχέση μεταξύ τους, ώστε να έχουν τη δυνατότητα να κερδίσουν το βραβείο. Και πόσα βραβεία είναι τώρα, 5 παραμένουν. Φέτος θα δώσουμε 50. Θα δώσουμε και μισό εκατομμύριο είναι 10.000 ευρώ. 10.000 το καθένα, έτσι. 10.000 μετρητά, μισό εκατομμύριο ευρώ φέτος. Και επίσης κάτι άλλο που νομίζω πρέπει να το αναφέρουμε, ειδικά για τους νεότερους τηλεθεατές, αυτά τα βραβεία δοθήκαν ουσιαστικά στο Facebook. Δηλαδή είναι εκπληκτικό τι ρόλο μπορούν να παίξουν τώρα πια τα social media. Δεν ξέρω αν είστε στο Facebook προσωπικά, αλλά εγώ το βρίσκω, είναι fascinating. Δηλαδή έχουμε group στο Facebook που μπαίνουν Ελληνοκύπροι και Τουρκοκύπροι και συνεργάζονται. Δηλαδή είναι 1.800 μέλη τώρα σε αυτό το Facebook group. Και μπορείς να δεις εκεί πέρα την κοινωνία και πώς συνεργάζονται και λένε έχω αυτό το πρόβλημα, μπορεί να με βοηθήσει κάποιος από την άλλη μεριά, θέλω να πουλήσω εκείνο, έχω μια ορχήστρα ξέρω και χρειάζομαι βοήθεια στην άλλη μεριά. Βλέπεις δηλαδή την κοινωνία πραγματικά να συνεργάζεται με έναν τρόπο που ίσως να μην ήταν δυνατόν να γίνει πριν 10 χρόνια. Και όλα αυτά παρά το ότι συνεχίζει να υπάρχει το πρόβλημα της τουρκικής κατοχής. Υπάρχουν πολλά προβλήματα, αλλά όπως σας είπα, εγώ δεν είμαι πολιτικός. Δεν μπορώ να δώσω λύση στο πρόβλημα. Εύχομαι καλή επιτυχία στις συνομιλίες. Εγώ πιστεύω πολύ ότι με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να βεβαιωθούμε ότι θα υπάρχει ειρήνη τουλάχιστον. Μάλιστα. Δηλαδή, αν δεν τσακώνονται οι δύο λαοί, αν οι δύο κοινότητες είναι φιλικά διακείμενες η μία με την άλλη, θα βρεθεί λύση τελικά. Να μας επιτρέψετε να αξιοποιήσουμε λίγο την παρουσία σας και τις άλλες σας ιδιότητες. Επιχειρηματίας, μάλιστα και γνωστός ανά το παγκόσμιο. Μας τιμάτε με την κυπριακή καταγωγή σας και την δυνατότητα να είστε τόσο διακεκριμένος επιχειρηματίας ανά την Ιφίλιο. Να ανοίξω αεροπορική εταιρεία στην Κύπρο. Όχι, δεν έχουμε να αιτηθούμε εμείς τίποτα. Είναι θέματα δικά σας και της κυβέρνησης αυτά. Αστείευμα. Και επιχειρηματικές δραστηριότητες δικές σας, αν θέλετε να ανοίξετε, είναι θέμα δικό σας. Εκείνο το οποίο βλέπουμε είναι μια Ευρωπαϊκή Ένωση να ταλανίζεται και μια Βρετανία να έχει, δεν ξέρω, είναι με ερωτηματικό ή χωρίς, αποφασίσει να εξέλθει. Και έχετε ιδιαίτερη σχέση με τη Βρετανία
η Στερλίνα δεν τα πάει και πολύ καλά και διερωτώ με πώς ισορροπεί κάποιος. Υποσχέθηκα στον εαυτό μου, μην κάνω πολιτικές δηλώσεις. Είναι πολιτικές αυτές, οικονομικές. Να πούμε, μιλήσουμε τα οικονομικά. Πιστεύω ότι η αγορά αυτή τη στιγμή, οι αγορές, είτε μιλάμε για την αγορά του νομίσματος, δηλαδή η αξία της Στερλίνας σε σχέση με το ευρώ, είτε μιλάμε για τα χρηματιστήρια, αυτή τη στιγμή θεωρούν το χειρότερο. Δηλαδή ότι θα υπάρχει Brexit και μάλιστα hard Brexit. Δηλαδή ότι κατά κάποιο τρόπο θα φέρουμε το χρόνο πίσω 20-30 χρόνια. Να σας πω κάτι από τις αεροπορικές εταιρείες που γνωρίζω λίγο καλύτερα το αντικείμενο. Μπορεί να θυμηθείτε μια εποχή που κάθε χώρα είχε ένα δικό του αερομεταφορέα και δεν επιτρεπόταν άλλες εταιρείες να ανταγωνίζονται και επομένως είχε ένα ντουόπολι ουσιαστικά, ένα μονοπόλιο δύο εταιριών σε κάθε γραμμή. Αυτό τα καταφέραμε τα τελευταία 20-25 χρόνια και το δημιουργήσαμε ανταγωνισμό. Πέσαν οι τιμές, επωφελήθηκε ο καταναλωτής. Εάν πας σε ένα hard Brexit, ουσιαστικά θα πρέπει να σταματήσει αυτό, που δεν νομίζω να γίνει. Δηλαδή θέλω να ελπίζω ότι θα επικρατήσει, αν θέλετε, μια realistic άποψη. Ναι. Και άρα θα αφήσουν την ελεύθερη αγορά να λειτουργήσει. Σε ποιο βαθμό όμως δεν μπορώ να ξέρω. Εξαρτάται από την κυρία Μέη τώρα και την κυβέρνησή της. Μάλιστα. Και προφανώς αυτά τα προβλήματα θα είναι σε όλους τους τομείς. Δεν είναι μόνο στον τομέα των αεροπορικών. Όχι, πως ξέρω τις τράπεζες πάνω σε αλλά και οι τράπεζες διαμαρτύρονται. Το City λέει, βλέπαμε σήμερα ότι από το City είναι δυνατόν να φύγουν και τράπεζες. Θα αλλάξει όλο το σκηνικό εκεί στη Βρετανία. Και πόσο θα επηρεάσει, πιστεύετε, την Ευρωπαϊκή Ένωση? Είναι δύσκολο να προβλέψω, δεν είμαι ειδικός πάνω στο θέμα. Θα πρέπει να βρούμε μια καινούργια ισορροπία πάντως. Πάντως αγόρασα τη Στερλίνα στη σημερινή ισοτιμία. Πόσο πιο κάτω θα πάει. Γενικά εγώ πιστεύω στη Στερλίνα, τα εισοδήματά μου είναι σε Στερλίνες. Και αγοράζατε. Αλλά θα αγόραζα και σήμερα στην ίδια. Θα αγοράζατε, δεν αγοράζατε. Έχω Στερλίνες, ούτως ή άλλως. Κύριε Χατζηγιάννου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή. Καλή συνέχεια στην προσπάθεια με το Φιλανθρωπικό Ίδρυμα. Να είστε καλά, ευχαριστώ. Λοιπόν, κυρίες και